8 Δεκεμβρίου του 1987, ο τότε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ρόναλντ Ρίγκαν και ο ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης Μιχαήλ Γκορμπατσόφ υπέγραψαν την συνθήκη του πυρηνικού αποκλεισμού, η οποία και επικυρώθηκε από την Αμερικανική Γερουσία. Η συνθήκη καταργούσε τα οπλοστάσια των πυράβλων μέσου βεληνικού των δύο μεγαλύτερων πυρηνικών δυνάμεων στον κόσμο και περιόριζε την δυνατότητά τους να εξαπολύσουν ευνηδίως ένα πυρηνικό πλήγμα. Έπειτα από 32 χρόνια και μετά από εκατέρωθεν προειδοποιήσεις, η Ουάσιγκτον αποχωρεί από τη συνθήκη του πυρηνικού αποκλεισμού, καταγγέλλοντας τη Μόσχα για παραβιάσεις, επαναφέροντας τις μνήμες του ψυχρού πολέμου. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καλεί την Ουάσιγκτον να μην εγκαταστήσει στην Ευρώπη τους πυράβλους μέσου και μικροβεληνικούς που αναπτύσσει και φέρουν πυρηνικές κεφαλές. Καλούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής να μην προχωρήσουν στην εγκατάσταση των πυράβλων που αναπτύσσουν, για τους οποίους δυστυχώς άρχισαν να μιλούν στο Πεντάγωνο και να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Ρωσίας, προβαίνοντας σε όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες με σκοπό τη διασφάλιση της παγκόσμιας σταθερότητας και προβλεψιμότητας. Σε αντίθετη περίπτωση, την όλη ευθύνη για την αύξηση της έντασης στον κόσμο θα την έχει η Ουάσιγκτον. Στην ουσία, η Μόσχα κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες πως ακολουθούν πολιτική που αποβλέπει στην καταστροφή όλων των διεθνών συμφωνιών που δεν τις εξυπηρετούν. Άμεση ήταν η απάντηση και του ΝΑΤΟ μέσω του Γεν Στόλτεμπεργκ, ο οποίος χαρακτήρισε μη αξιόπιστο το ρωσικό αίτημα, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η Ρωσία έχει ήδη αναπτύξει τέτοιους πυράβλους. Αυτή δεν είναι μια αξιόπιστη προσφορά, γιατί η Ρωσία αναπτύσσει πυράβλους εδώ και χρόνια. Υπάρχει μηδενική αξιοπιστία στην προσφορά ενός μορατόριουμ για πυράβλους που ήδη αναπτύσσουν. Στο μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιταχύνουν την ανάπτυξη νέων πυράβλων εδάφους αέρος, σύμφωνα με τον επικεφαλής του Πενταγώνου Μαρκ Έσπερ. Τώρα που αποχωρήσαμε, το Υπουργείο Άμυνας θα επιδιώξει ολοκληρωτικά την ανάπτυξη αυτών των συμβατικών πυράβλων εδάφους αέρος σε μια προσεκτική απάντηση στις ενέργειες Ρωσίας. Στο ψυχροπολεμικό κλίμα, οι δύο πλευρές φαίνεται πως ενεργοποιούν και τον οικονομικό πόλεμο. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ επέβαλε σειρά νέων κυρώσεων στη Ρωσία για την επίθεση με το χημικό όπλο Ναβιτσόκ εναντίον του Ρώσου πρώην διπλού πράκτορα Σεργέη Σκρίπαλ το 2018 στη Νότια Αγγλία, την ευθύνη για την οποία η Ουάσιγκτον και το Λονδίνο προσάπτουν στη Μόσχα. Στο πλαίσιο αυτό, η Ουάσιγκτον θα εναντιωθεί στη χορήγηση οποιασδήποτε βοήθεια στη Ρωσική Ομοσπονδία από πλευράς των διεθνών χρηματοοικονομικών θεσμών, επιβάλλει περιορισμούς στην πρόσβαση των Αμερικανικών τραπεζών στην αγορά ρωσικού κρατικού χρέους και περιορίζει τις εξαγωγές αγαθών και τεχνολογιών στη Ρωσία.